μου, να σταματήσουμε να βγάζουμε την υποχρέωση μέσα από την ψήφο. Εγώ αντιμετωπίζω καταστάσεις τακτικά. Δηλαδή, γιατί είναι δημότη μου λες ότι θα με ψηφίσεις επειδή έκλεισε μια λακκούβα που τραγουδά στο σπίτι σου. Αυτό είναι το κριτήριό σου. Δεν θέλω να είναι αυτό. Θέλω να είναι αυτό γιατί θεωρώ τον Χατζηλαζάρο, τον Παναγιώτη, τον Πρωθυπουργό, ότι αυτός θεωρείται πιο ικανός. Δηλαδή πιστεύω ότι αν κάνουμε αυτά, σίγουρα θα βελτιώσουμε μόνοι μας την κατάσταση. Πάντως, κύριε Χατζηλαζάρο, όσο ικανός και αν θεωρείσαι ή και αν είσαι ακόμα, όταν πρόκειται να κυβερνήσεις ή να διοικήσεις, αν θέλεις καλύτερα, μια κοινότητα, είτε αυτή είναι δήμος, είτε είναι κάτι άλλο, εάν έχεις απέναντί σου το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, εν προκειμένου της τοπικής, τότε είναι βέβαιο ότι οποιασδήποτε ικανότητες έχεις εξανεμίζονται. Εάν για παράδειγμα δεν καταφέρεις στον πολίτη, στον δημότη, να του μεταλαμπαδεύσεις ότι δεν πρέπει να πετάει το χαρτάκι κάτω ή ότι δεν πρέπει να σπάει το παγκάκι, γιατί αυτό θα το πληρώσει σε τελική ανάλυση ο ίδιος πάλι. Και είναι αυτό το οποίο ήθελα να πω προηγουμένως, ότι δεν φαίνεται ακόμα να έχουμε αποκτήσει ως πολίτες, όχι ως δημόσιοι υπάλληλοι ή ως διοικούντες ή ως ψηφοφόροι, αν θέλετε. Δεν έχουμε αποκτήσει κρατική συνείδηση ότι αυτό το